περιοδία στη Θεσσαλία πραγματοποίησε χθες ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος. Επισκέφθηκε το Βόλο, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλία είναι η αναγκαιότητα στις 18 Ιουνίου να σχηματιστεί η εθνική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε αυτή με τρεις βασικές προϋποθέσεις: την καταγγελία των μνημονίων, την άρση της ασυλίας υπουργών και βουλευτών, καθώς και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει. Γι' αυτό το λόγο, όπως ανέφερε ο κύριος Καμένος, θέλουμε να είμαστε τρίτο κόμμα ώστε να εγγυηθούμε την ενότητα και την απαλλαγή από το μνημόνιο. Και προσέθεσε, οι Έλληνες την Κυριακή έχουν δύο επιλογές. Η μία, το λεβέντικο όχι, όπως αυτό που είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο για το σχέδιο Ανάν, και η δεύτερη, το ναι, που επιβάλλουν με φόβο και κατά τρομοκράτηση οι εκφραστές της νέας τάξης πραγμάτων. Η πρόθεση της νέας τάξης πραγμάτων, την οποία επιβάλλουν οι τραπεζίτες, είναι να σταματήσει η πρωτογενής παραγωγή στην πατρίδα μας. Η πρωτογενής παραγωγή είναι εκείνη η οποία μπορεί να στηρίξει μια χώρα, ιδίως όταν υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη ξεκίνησε από την Ελλάδα και η Ελλάδα αποτέλεσε ουσιαστικά τον πυροκροτητή. Σήμερα έχουμε την είδηση ότι η Ισπανία μέχρι τις 28 του μηνός θα μπει σε ένα μηχανισμό στήριξης και από ό,τι φαίνεται έπεται η Κύπρος αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα του Νότου. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές 17 Ιουνίου στην Ελλάδα δεν έχουν μόνο ενδιαφέρον ελληνικό. Είναι μια αναμέτρηση που θα δείξει εάν οι λαοί μπορούν να αντισταθούν στη νέα τάξη πραγμάτων, εάν η Ελλάδα μπορεί να κρατήσει τη νέα τάξη πραγμάτων μακριά από την Νότια Ευρώπη ή αν θα παραδοθούμε στους τραπεζίτες. Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα στο όχι που είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος στο σχέδιο Ανάν, ένα δρόμο δύσκολο που χρησιμοποιεί το φόβος, η απειλή, ο εκβιασμός, και σε ένα εύκολο ναι που επιβάλλεται μέσω του φόβου, του δόγματος του σοκ από τους τραπεζίτες προς τον ελληνικό λαό αλλά και την Ευρώπη του Νότου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με 1.200.000 άνεργους, με 6 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν μπορεί την ώρα που η εθνική άμυνα χρειάζεται για καύσιμα 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μία κυβέρνηση, μία συγκυβέρνηση να αποφασίζει να δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για το Μέγαρο Μουσικής. Δεν μπορεί να συνεχίζει η διαπλοκή και οι τραπεζίτες να αποφασίζουν για το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν μπορεί να πληρώνουν 450 περίπου εκατομμύρια ευρώ για ένα κερδοσκοπικό ομόλογο που βρίσκεται στα τροπικά νησιά και να μην πληρώνουν τα φάρμακα που χρειάζονται οι καρκινοπαθείς. Δεν είναι δυνατόν να προχωράνε σε δημεύσεις ακόμα και της διατροφής του παιδιού μιας καρκινοπαθούς, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει κράτος. Θα επαναφέρουμε το κράτος και θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να είμαστε ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση 18 του μηνός. Δεν υπάρχουν δυνατότητες ο καθένας να κρατήσει την θέση την οποία είχε χωρίς να αποφασίσει με αντικειμενικό εθνικό κριτήριο. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα σημερινά δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους κυβέρνηση γιατί δεν γίνεται μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα δώσουμε τα πάντα προκειμένου να είμαστε το τρίτο κόμμα. Να είμαστε η τρίτη δύναμη που ουσιαστικά θα αποτελεί τον εγγυητή της δημιουργίας κυβέρνησης, τον εγγυητή της κατάργησης των μνημονίων, τον εγγυητή της επιστροφής εθνικής κυριαρχίας στα χέρια των Ελλήνων. Είμαστε εδώ, είπε ο κύριος Καμένος, γιατί ανατρέψαμε τη μεταπολίτευση. Δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ιδεολογία που οι ιδρυτές τους καθιέρωσαν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκινήσαμε πριν από τρεις μήνες. Και με τη στήριξη του ελληνικού λαού καταφέραμε να έχουμε το 11% χωρίς να έχουμε πρόσβαση στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταρχήν, χωρίς να έχουμε οργανωτική δομή όπως τα περισσότερα κόμματα της μεταπολίτευσης, αλλά ουσιαστικά αυτό που καταφέραμε ήταν να ανατρέψουμε τη μεταπολίτευση. Να ανατρέψουμε δηλαδή το καθεστώς που υπήρχε μέχρι σήμερα. Δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν τους, να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον διπολισμό του παρελθόντος, και εννοώ το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Δύο κόμματα τα οποία ανέτρεψαν τις ιδεολογίες των ιδρυτών τους.
Η Νέα Δημοκρατία που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στήριζε την Ευρώπη των Εθνών, την Ευρώπη των Εθνών κρατών. Και έγινε σήμερα ο ουραγός του νεοφιλελεύθερου Πασόκ. Ένα Πασόκ που ξεκίνησε με τη ρίση του Ανδρέα Πανδρέου ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και κατέτυχε να γίνει πιο νεοφιλελεύθερη ακόμα και από την κυρία Μπακογιάννη. Και αυτοί οι δύο μαζί, ο ένας να ακολουθεί τον άλλον και να προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι θα πρέπει να συνεχίσει τα μνημόνια. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, την ώρα που η χώρα βρίσκεται στην πτώχευση, σε μια πτώχευση που οδηγεί το σύνολο της Ευρώπης, γιατί εσωτερικά η ελληνική οικογένεια έχει πτωχεύσει. Αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε στις 17 του μηνός είναι να προστατεύσουμε την ελληνική οικογένεια. Και αυτό σημαίνει να επαναφέρουμε αυτό το οποίο καταργήθηκε με το πρώτο μνημόνιο, με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του πρώτου μνημονίου, δηλαδή την ασυλία της χώρας. Την ασυλία της χώρας που σημαίνει τη δυνατότητα ενός εθνικά κυρίαρχου λαού, μιας εθνικά κυρίαρχης κυβέρνησης να αποφασίζει για το μέλλον της. Να αποφασίζει αν θα πληρώσει πρώτα τα νοσοκομεία, τους γιατρούς, τα φάρμακα, την παιδεία, την υγεία, τους μισθούς και τις συντάξεις, ή αν οι δανειστές θα αποφασίζουν για να πληρωθούν πρώτα τα χρεολύσια και συνεχεία ό,τι απομείνει. Και δεύτερον, να βγάλει άμεσα την Ελλάδα από το αγγλικό δίκαιο. Το αγγλικό δίκαιο το οποίο θα φτάσει στην κατάσχεση της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας. Αυτό δεν αφορά μόνο τις ιδιοκτησίες του ελληνικού λαού και του κρατικού μηχανισμού. Του κράτους δηλαδή. Αφορά και τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Αφορά ακόμα και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εάν το 70% της καλλιεργήσιμης γης που κατέχει αυτή τη στιγμή η Αγροτική Τράπεζα περάσει στον EFSF, δηλαδή στο αγγλικό δίκαιο, θα προχωρήσουν σε μονομερείς κατασχέσεις των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των κτηνοτροφικών μονάδων. Θα διαλύσουν δηλαδή την πρωτογενή παραγωγή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες ουσιαστικά στηρίζουν την αγροτική παραγωγή. Μιλάω για τη βιομηχανία λιπασμάτων, όπου βλέπουμε ότι έρχεται η ΔΕΠΑ προκειμένου να χρεώσει το φυσικό αέριο ως καύσιμο και όχι ως πρωτογενές υλικό παραγωγής των λιπασμάτων. Το δεύτερο αφορά την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, που βλέπουμε την προσπάθεια η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης να κλείσει και μάλιστα να την αγοράσουν οι ανταγωνιστές, προκειμένου όχι να τη λειτουργήσουν, γιατί δεν υπάρχει τέτοιος όρος, για να κλείσει για πάντα. Το ίδιο συμβαίνει με τη ΛΑΡΚΟ, με άλλες βιομηχανίες, με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, με το σύνολο της πρωτογενούς παραγωγής. Θα μας βρουν αντίθετους. Εμείς θα παλέψουμε με ό,τι δύναμη διαθέτουμε, προκειμένου να διαφυλάξουμε την πρωτογενή παραγωγή της χώρας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θα δώσουμε τον αγώνα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η χώρα θα συνεχίσει να παράγει και ανεξάρτητα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή οικονομία, να μπορέσουμε να παράγουμε αυτά που χρειάζεται ο ελληνικός λαός να καταναλώνει. Να περάσουμε δηλαδή τη δύσκολη αυτή περίοδο στην κρίση που υπάρχει. Μετά την επιστροφή του από την περιοδία του στο νησί της Κρήτης, ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη, κ. Ηλίας Βλαχογιάννης, παραχώρησε το πρωί συνέντευξη τύπου, αναφερόμενο σε θέματα ασφάλειας, λαθρομετανάστευσης, αλλά και για τις εθνικές εκλογές της Κυριακής. Ο κ. Βλαχογιάννης, στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της Κυριακής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ θετικό για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να βγάλει τη χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γυρνώντας από μια διήμερη περιοδία στην Κρήτη που επισκέφτηκα όλες τις πόλεις και κυρίως τις υπηρεσίες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής του λιμενικού, είχα συνάντηση με εκπροσώπους αυτών των φορέων, ενώσεις αλλά και ενώσεις συνταξιούχων. Γυρνάω πιο αισιόδοξος ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής θα είναι πάρα πολύ θετικό για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να βγάλει τη χώρα από τα σημερινά διέξοδα είναι η Νέα Δημοκρατία, η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, την παραμονή της χώρας στο ευρώ και την συνέχιση των κοινοτικών κονδυλίων. Στην συνέχεια, ο αναπληρωτής του Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα ασφάλειας, τονίζοντας ότι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι κρυστάλλινες, με μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα και την παραβατικότητα και ξεκαθάρισμα των παράνομων λαθρομεταναστών από τους νόμιμους. Έμφαση δώσαμε στην περιοδία στο θέμα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Εκεί οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι κρυστάλλινες.
μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα και παραβατικότητα και ξεκαθάρισμα των παράνομων από τους νόμιμους μετανάστες. Η λαθρομετανάστευση είναι πληγή για την Ελλάδα. Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρες. Έλεγχο των συνόρων, εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών, σκληρή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε οι χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, αλλά και τροποποίηση της συνθήκης 2 του Δουβλίνου, που δυστυχώς την υπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και κατάντησε την Ελλάδα χώρα αποθήκη λαθρομεταναστών και στην ουσία φιλτράρει τους μετανάστες που πάνε για την Ευρώπη. Ο κ. Βλαχογιάννης επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εκφράζει ακραίες θέσεις για τα ελληνικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τη λαθρομετανάστευση. Σε αντίθεση με εμάς, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει θέσεις πολύ ακραίες και ανεδαφικές, θα έλεγα, για τα ελληνικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τα θέματα λαθρομετανάστευσης. Επαγγέλλεται ή εξαγγέλλει την αποποινικοποίηση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών που έρχονται για εργασία στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα λειτουργήσει ως δέλεα να έρθουν όλοι όσοι θέλουν να βρουν μια εργασία σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρθουν στην Ελλάδα. Δίνει το δικαίωμα επανένωσης των οικογενειών των μεταναστών, άρα θα πολλαπλασιαστεί η λαθρέα μετανάστευση με την κάλυψη της νομιμότητας προς την Ελλάδα. Δίνει πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε όλους τους παράνομους μετανάστες και γενικότερα επιτρέπει σε όλους τους μετανάστες να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα στην Ελλάδα, να συμμετέχουν στα συνδικαλιστικά σωματεία, κάτι το οποίο καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το έχει επιτρέψει. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί αρνητικά από τον ελληνικό λαό, γιατί δεν αντέχει ο τόπος άλλους λαθρομετανάστες. Εμείς δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο προβλέπει απόδοση των πόλεων στους κατοίκους τους. Τα γκέτο θα εκλείψουν, οι μετανάστες θα επαναπροωθηθούν ή θα απελαθούν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, πάντα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες προέλευσης καταγωγής των μεταναστών. Το θέμα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πιέσουμε τους εταίρους και πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη και την αρρωγή τους. Γενικότερα, θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες είναι σοφότεροι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Η απόφαση την οποία θα πάρουν την Κυριακή των εκλογών στις 17 Ιούνιου θα είναι απόφαση που θα στηρίζεται στη λογική και στο συμφέρον του τόπου και όχι στην οργή και στο θυμό. Και είμαι βέβαιος ότι η λογική επιβάλλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί από εκείνες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική, πιστεύουν στην παραμονή της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ, πιστεύουν στη συνέχεια της βοήθειας των Ευρωπαίων προς τη χώρα μας. Στα Τρίκαλα βρίσκεται από το μεσημέρι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Πύρος Δήμας, ο οποίος με την άφιξη του στα Τρίκαλα με σκοπό να μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του κόμματος στην Καλαμπάκα, επισκέφθηκε αρχικά τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρόντες στη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιονίκης Άρης Βαρών με την διοίκηση του τμήματος, ήταν και οι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Παταβούκας και Φαμίσης, οι οποίοι ενημέρωσαν από την πλευρά τους τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας για το έργο και τις δυνατότητες του ΤΕΦΑ. Καταρχήν να καλωσορίσουμε το Πύριο Δήμο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται στο νομό μας. Ξεκινώντας την επίσκεψη εδώ στα ΤΕΦΑ και συζήτηση και με τους καθηγητές αλλά και με τους φοιτητές για πολλά θέματα που απασχολούν τον αθλητισμό. Ο Πύρος ο Δήμας, όπως γνωρίζετε, είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, συμβολίζοντας όλες τις αξίες οι οποίες πρεσβεύει ο αθλητισμός σε μια συγκυρία κοινωνική, οικονομική και εθνικής κρίσης, η οποία έχει πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη από επαναπροσδιορισμό των αξιών της οποίας στην διαδρομή μας προς μέσα στον χρόνο κάπου τις είχαμε χάσει. Έτσι λοιπόν, η επιλογή του νομίζω ήταν μια επιλογή για στην πρώτη θέση επικρατείας, ακριβώς με αυτό το συμβολισμό, έχει ιδιαίτερη αξία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Το βράδυ θα είναι στην Καλαμπάκα για να εγκαινιάσει το εκλογικό περίπτερο του ΠΑΣΟΚ στις 9 η ώρα, όπου θα έχει την ευκαιρία, πέρα από το να δει τον κόσμο, να απευθύνει και ένα χαιρετισμό
να εκφράζει κάποιες σκέψεις και κάποιες θέσεις πολιτικές και ανανέωσε, όπως προηγουμένως είπε, και την, στο κοντινό μέλλον την, ανανέωσε την, την επαφή του με τον, με τον κόσμο των Τρικάλων, αφού ήδη κανονίστηκε να γίνει μια ειδική εκδήλωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό αναπτυξιακό επίπεδο. Χαίρομαι που βρίσκομαι στα Τρίκαλα. Είδα σήμερα εδώ νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, να προβληματίζονται, να έχουν τις αγωνίες για το μέλλον τους. Προσωπικά, όπως είπε και ο Κώστας, ο Παταβούκας, έχουμε μάθει στα δύσκολα και με τον αθλητισμό, έχουμε μάθει να παλεύουμε. Τώρα στα δύσκολα μας χρειάζεται η πατρίδα. Και τώρα αποφασίσαμε και εμείς να στηρίξουμε την πατρίδα. Είμαστε εδώ, παλεύαμε, παλεύουμε και θα παλεύουμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη χώρα μας και για αξίες, λέγοντας αλήθειες στο λαό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Πύρο Δήμα, που επισκέφθηκε το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕΦΑ Τρικάλων. Είμαι και εγώ της οικογένειας, θα έλεγα, είμαι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Άκουσα με προσοχή τους συνάδελφους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ο καθένας ανάλογα με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο το οποίο έχει, και από τη δική του πλευρά και μέσα από τις ανησυχίες, ο καθένας κατέθεσε μια δική του στρατηγική. Άρα το μήνυμα το πολιτικό εμείς το πήραμε, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενιαία στρατηγική πολιτική, έτσι θα την χαρακτηρίσω, για να μπορέσουμε τον αθλητισμό να το βάλουμε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό, ανταποδοτικό θα έλεγα, γιατί υπόθηκαν και θέματα οικονομικά, το οποίο θα είναι εισάξιο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η προεκλογική συγκέντρωση της Ανταρσίας στα Μεγάλα Καλύβια. Στη συγκέντρωση έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό ο Δημήτρης Τσάλας, μέλος της Ανταρσία, και μίλησε ο Δημήτρης Κάβουρας, υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Τρικάλων της Ανταρσία και μέλος της κομμουνιστικής οργάνωσης Ανασύνταξη. Οι ομιλητές τόνισαν ότι ο λαός στις 6 Μάη έκανε ένα πρώτο βήμα, δίνοντας ένα ισχυρό πλήγμα στο μαύρο μέτωπο των δυνάμεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κεφαλαίου και των κομμάτων που είναι οι πολιτικοί εκφραστές και οι υπηρέτες τους. Η ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς, με όλες βέβαια τις διαφορετικές εκφράσεις της, αντικειμενικά ανοίγει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και κλιμάκωση των λαϊκών αγώνων το επόμενο διάστημα. Οι ομιλητές τόνισαν ότι φτάνει πια απέναντι στους εφιαλτικούς μονοδρόμους που μας υπαγορεύουν. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, άλλη πρόταση και πρόγραμμα, όχι σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού, αλλά σε βάρος των λίγων και των υπερκερδών τους. Το ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στα Τρίκαλα, στο οποίο συμμετέχει και η Κομμουνιστική Οργάνωση Ανασύνταξη, διοργανώνει διάφορες συγκεντρώσεις προεκλογικές για να καταθέσει την άποψή του σχετικά με την διέξοδο από την κρίση σε όφελος της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Στο πλαίσιο των εξορμήσεών μας, πραγματοποιούμε σήμερα στα Μεγάλα Καλύβια συγκέντρωση, όπου θα γίνει και συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα το οποίο εμείς καταθέτουμε και το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα στα προβλήματα που αφορούν τη χώρα. Το ψηφοδέλτιό μας θεωρεί ότι μόνο στη βάση ενός μεταβατικού προγράμματος, το οποίο προτείνουμε, με αιχμές τη διαγραφή του δημόσιου χρέους, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, την εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και τη διαγραφή των χρεών των εργατικών νοικοκυριών και των φτωχών αγροτών, ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να απαντήσει στα οξυμένα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας σε όφελος, όπως είπα, της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Θεωρούμε ότι στις εκλογές 17 του Ιουνίου η εργατική τάξη και όλος ο λαός πρέπει να κατακριμνήσουν ακόμα περισσότερο τα κόμματα των μνημονίων, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ, αλλά και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, τα οποία ευθύνονται για τη σημερινή ικτρή κατάσταση που βιώνει ο ελληνικός λαός. Μια κατάσταση φτώχειας, ανεργίας, εξαθλίωσης. Και να ενισχύσει τις δυνάμεις εκείνες, οι οποίες στάθηκαν αποφασιστικά στο πλευρό του, στους αγώνες που έδωσε το προηγούμενο διάστημα, και προβάλλουν ένα πρόγραμμα, όπως είπα, που απαντάει στην κρίση. Θεωρούμε λοιπόν ότι για τους λόγους αυτούς πρέπει να στηριχθεί και να πέσει στην κάλπη και το ψηφοδέλτιο της Ανταρσία.
Με 133 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει το Υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους της χώρας στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν για το μήνα Μάιο. Το ποσό που κατανέμεται στους 4 Δήμους Αντρικάλων και αποτελεί οικονομική ανάσταση σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η κατανομή έχει ως εξής. Στο Δήμο Τρικιών κατανέμονται 1.065.000 ευρώ, στην Καλαμπάκα 430.000 ευρώ, στην Πύλη 248.000 ευρώ και στη Βαρκαδόνα 207.000 ευρώ. Χρήματα που αναμένουν πώς και πώς οι Δήμοι της περιοχής για να κινηθούν και να κλείσουν εκκρεμότητες. Ωστόσο, παρόλη την κατανομή των κεντρικών αφοτελών πόρων, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μειωμένη κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, η οικονομική θέση του Δήμου Τρικιών είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Σε αυτή αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση 10 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Γιώργος Τουρνάρας. Η ΚΑΠ για το 2012 στους Δήμους γενικά όλης της χώρας είναι περίπου μειωμένη τουλάχιστον κατά 15%. Υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την αποστολή των χρημάτων και την εκταμίευσή τους. Αρκεί να σας πω ότι η ΚΑΠ του μηνός Μαΐου τα πήραμε μόλις χθες και από τα 1.065.000 που αντιστοιχούν στο Δήμο Τρικαίων, οι 410.000 αφορούν δόσεις δανείων που γίνεται παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι χθες εξοφλήθηκαν για το μήνα Ιούνιο, οι δε αορίς του χρόνου πήραν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνετε και με την καθυστέρηση που υπάρχει από τα αντισταθμιστικά της ΔΕΗ, που και εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω από ένα μήνα από η απόδοση προς τους Δήμους, υπάρχει ταμιακό πρόβλημα σε εμάς. Ειδικά το πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο, που γίνεται συνολικά η παρακράτηση όλων των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, των τοκοχρεωτησίων, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Πέρα το δεδομένο ότι και οι δημότες που οφείλουν λόγω της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης που βιώνει όλη η χώρα, αδυνατούν και δεν έρχονται να πληρώσουν έστω και τους οφειλές. Αυτό έχει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου. Με νύχια και με δόντια καταφέρνουμε να πληρώνουμε τη μισθοδοσία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και αν δεν προχωρήσουν σε αυτό που είπαν ότι με τα παλιά παρακρατηθέντα θα γίνει συμψηφισμός των οφειλών του Δήμου ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο. Καθώς επίσης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα, είπε ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει κάποια στιγμή να εξοφλήσει τα χρέη του ύψους 6,5 δις προς τους προμηθευτές, εργολάβους και πάσης φύσης. Φύσεως οφειλές που έχει προς τρίτους. Μέσα σε αυτά τις περιπτώσεις είναι και ο Δήμος Τρικιών με 15 περίπου εκατομμύρια. Θα μπορέσουμε να ανασάνουμε. Αλλιώς σφίγγει ο κλειός γύρω από τον νόμο. Δηλαδή κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι Δήμοι. Τουλάχιστον εμείς είμαστε σε οριακή πλέον κατάσταση. Ελπίζω να πάνε καλύτερα με τις εκλογές να έχουμε μια κυβέρνηση και να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί τίποτα. Το λέω δεν λειτουργεί, ενώ δεν λειτουργεί τίποτα. Ούτε προνοιακά επιδόματα έχουν πει, ο κόσμος και εκεί διαμαρτύρεται, απευθύνεται σε εμάς. Εμείς απλώς το μόνο που κάνουμε, τα προνοιακά επιδόματα τα παίρνουμε και τα δίνουμε κατευθείαν στους δικηγόρους. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πράσινο φως. Τα πολλά προβλήματα που μασίζουν τον χώρο της εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα μέλη του Συλλόγου Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων όπως ξένων γλωσσών, πληροφορικής, θεατρικής αγωγής, μουσικής, φυσικής αγωγής που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία του νομού, πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, την οποία παρακολούθησαν και μέλη της διοίκησης της Πανελληνίας Ομοσπονδίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Σάγκοβιτς. Κατά την Γενική Συνέλευση, ο λόγος περιστράφηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ανά ειδικότητα οι καθηγητές που εργάζονται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου, κ. Κορομιλά, να επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ξεχωρίζουν σε κάτι από τους συναδέλφους τους δασκάλους, καθότι σε πολλές των περιπτώσεων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δυστυχώς όλα έχουν μεγάλη βαρύτητα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία συνεχώς επιδεινώνονται στον χώρο της εκπαίδευσης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το νέο μισθολόγιο ή κανονικά θα έπρεπε το να ονομάσουμε φτωχολόγιο, που έχουν μειωθεί δραματικά οι μισθοί των εκπαιδευτικών και γενικότερα των δημοσίων υπαλλήλων. Να πούμε για την μηδενική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να μεταφερθούμε στις ανάγκες των σχολείων. Φέτος τη σχολική χρονιά που τελειώνει υπήρξαν πολλά σχολεία χωρίς βιβλία, το ξέρετε, χωρίς θέρμανση, χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς αναλώσιμα, με φωτοτυπίες.
δείχνει εικόνα σχολείων τριτοκοσμικής χώρας. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Πρώτον, διότι δεν πληρώνεται. Δεν υπάρχουν κονδύλια από το Γενικό Λογιστήριο για να πληρώσουν. Οι διευθυντές εκπαίδευσης πολλές φορές αδυνατούν να πληρώσουν τους εκπαιδευτικούς, μάλλον να συμπληρώσουν τις φόρμες προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και πάρα πολλές φορές εξαπατούν και τους εκπαιδευτικούς και τους λένε πάτε εκεί και στο τέλος θα πληρωθείτε και δυστυχώς χρωστούν μετακινήσεις πολλών ετών σε εκπαιδευτικούς που πληρώνουν χρήματα, πληρώνουν βενζίνες, διακινδυνεύουν πολλές φορές και τη ζωή τους, γιατί δυστυχώς έχουμε και πολλά ατυχήματα στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Παρατείνεται η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης του Δήμου Τρικυώνης στην 5η-21 Ιουνίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης του Δήμου στην πλατεία Παλαιοδεσποτικού. Στην εβδομάδα ανακύκλωση του Δήμου Τρικυώνη και του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ανταποδοτική Ανακύκλωση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρικυώνη. Οι μαθητές θα μπορούν να επισκέπτονται την πλατεία Παλιού Δεσποτικού, εκεί όπου λειτουργεί το ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στο οποίο οι μαθητές των σχολείων θα μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες. Οι πρώτοι 11 μαθητές με τα περισσότερα κουπόνια, που άρα θα έχουν και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην διαδικασία, θα κερδίσουν τα 11 ποδήλατα, έπαθλο του μεγάλου διαγωνισμού ανακύκλωσης του Δήμου Τρικαίων. Πιστεύω ότι με την ανταποδοτική ανακύκλωση πήραν το μήνυμα οι μαθητές, ήταν ένα καλό μήνυμα για την πόλη μας. Ξεκινήσαν και ξαναμαζέψαν πάλι τα διαφρέματα που είναι για την ανακύκλωση μπουκάλια σε γυαλί, σε πλαστικό και σε χαρτί και πιστεύουμε ότι πάει πολύ καλά. Κάναμε μια ανταποδοτική δωρεά για τα παιδιά να δώσουμε πάλι ένα ποδήλατο. Σκεφτήκαμε ότι για να γίνει ανταποδοτική ανακύκλωση και να έχουν κάτι να ανταποδώσουμε στα παιδιά, σκεφτήκαμε το ποδήλατο γιατί η πόλη μας φημίζει για το ποδήλατο. Θέλουμε να βάλουμε πολλά ποδήλατα στην πόλη. Την πρώτη κλήρωση που δώσαμε γύρω στα 100 ποδήλατα. Αυτή τη στιγμή σκεφτήκαμε να κάνουμε την εντικάδα λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είπαμε εντικάδα της ανακύκλωσης. Θα δώσουμε 11 ποδήλατα στα παιδιά που θα είναι τα πρώτα, ο καθένας ξεχωριστά. Δεν πάμε με σχολεία, δεν πάμε με τμήματα. Και θα δούμε το Σεπτέμβριο πάλι θα ξανακάνουμε τη μεγάλη ανακύκλωση. Πιστεύω ότι έχουμε ανταπόκριση από τα παιδιά. Δώσαμε μια παράταση γιατί μας ενοχλήσαν πάρα πολλά παιδιά, δεν προλαβαίναν να ρίξουν στο μηχάνημα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι την άλλη Πέμπτη που δώσαμε την παράταση να έχουμε καλά στοιχεία. Στις 31 Μαΐου έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής για την πρώτη τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Τρικάλων. Ο αριθμός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και επιβεβαιώνει την καταξίωση του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων του Νομού Τρικάλων, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 123 αιτήσεις. Από αυτές θα αξιολογηθούν και 66 θα κριθούν εις ακταίες στην επόμενη σχολική χρονιά για το Μουσικό Σχολείο. Να αναφερθεί πως το απόγευμα της Τρίτης η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε μαθητές και γονείς για να τους ενημερώσει αναλυτικά για τον τρόπο εξέτασής τους. Χθες το απόγευμα στις 18:30 ώρα είχα καλέσει τους γονείς και τους μαθητές που είναι υποψήφοι για τις εξετάσεις επιλογής για την Α τάξη του Μουσικού Γυμνασίου, προκειμένου να τους ενημερώσω σχετικά με τις εξετάσεις επιλογής. Επειδή στόχος του σχολείου είναι όλοι οι μαθητές υποψήφοι για την Α τάξη του Μουσικού Γυμνασίου να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και επειδή το έχω τονίσει πολλές φορές πως δεν χρειάζεται άγχος ούτε μια ιδιαίτερη προετοιμασία για αυτές τις εξετάσεις, γιατί ο στόχος τους είναι να αντιληφθούμε κατά πόσο έχουν αντίληψη πάνω στον μουσικό ρυθμό οι μαθητές και τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν έτσι για να τους χαλαρώσω λίγο και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και έχω ακούσει ότι κάποιοι γονείς σκέφτονται να κάνουν κάποια μαθήματα στα παιδιά τους. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τους συναδέλφους μου τους ενημερώσαμε αναλυτικά, κάναμε μια προσομοίωση των εξετάσεων με βάση τα περσινά θέματα και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει καμιά απορία. Και στις 25 με 26 το μηνός που θα γίνουν εξετάσεις όλα θα πάνε καλά. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι ο διαγωνισμός φέτος είναι αρκετά μεγάλος, ο ανταγωνισμός γιατί έχουμε 123 αιτήσεις και από αυτούς μάλλον θα δεχτούμε 66, 1:2. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται όμως και μια αποτυχία εγγραφής στην Α τάξη του Μουσικού Γυμνασίου δεν σημαίνει ότι όλα έχουν τελειώσει. Στη ζωή θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά όπως και όλοι μας πολλές προκλήσεις.